Γιώργο, λοιπόν, στο Sweet Charity θα αποδώσει αυτό το musical ο Καπουτσίδης στο Μάτι, στον Μπάτμιντον. Μπορώ να πω εγώ που είναι του πολιτισμού. Ωραία. Χθες τον Μπάτμιντον παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα για όλη τη σεζόν. Τον Μπάτμιντον θα κάνει εξαιρετικές παραγωγές. Και το Μάρτι του 16 θα ανέβει Sweet Charity. Ωραίο. Με πρωταγωνίστρια Σμαράγδα Καρύδη, διασκευή κάνει ο Γιώργος. Ωραία. Εξαιρετικό μου. Και μιλάει γιατί τσακώθηκε με τη Μακρυπούλια. Λέει και τα επαγγελματικά του, ρε παιδί. Μόνο αυτό που λέω. Η Μακρυπούλια δεν είναι στην παράσταση. Όχι. Ούτε στην καρδιά του επίσης. Να δούμε πρώτα και μετά γιατί. Η Σάσα τα λέει κάπως. Η Φέη έχει δίκιο. Έγινε. Θέλω να πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα μπορέσουμε, θα έχουμε και τη διαθεσιμότητα, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα, γιατί για να γίνουν αυτά τα γυρίσματα πρέπει να έρθει και πολλοί κόσμος, ή να πάμε εμείς έξω, ή να έρθει πολλοί κόσμος απ' έξω. Σημεία των καιρών που θέλει ψυχραιμία, θέλει υπομονή και θέλει αισιοδοξία και δεν θέλει να χάνει το στόχο σου ή να πελαγοδρομείς. Όσο θα σε δούμε πάλι στη συχνότητα του Μέγκα, σε κάτι διαφορετικό. Μου δίνεται μάλλον η ευκαιρία να κάνω κάτι το οποίο φαίνεται να είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα ήθελα να το. Και καθημερινά. Ναι, 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 αυτό το έμαθα μετά. Δεν είναι καθημερινό, ζωντανό, είναι γραμμένο. Πρόσφατα έδωσε η Ζέτα Μακρυπούλια μία συνέντευξη και αναφέρθηκε σε ένα στο πώς μπορεί να χάλασε σε εισαγωγικά η φιλία αυτή. Δεν μπορώ να σου πω ότι χάλασε. Μπορώ να σου πω όμως ότι είναι λίγο. Μπορώ να το παρομοιάσω με τις σχέσεις του γυμνασίου και του λυκείου. Δεν γίνεται κάτι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά από τάξη σε τάξη χάνεσαι. Διαβάζοντας τη συνέντευξη, θυμήθηκα τις σκηνές από το 2004-2005 και ήταν όμορφα. Έχουμε περάσει όμορφα πράγματα με τη Ζέτα μαζί. Με τη συνέντευξη μπήκε στη διαδικασία να την πάρεις τηλέφωνο, να μιλήσετε. Όχι, αλλά γιατί μου το ρώτησες αυτό τώρα. Καμιά φορά, ξέρεις, οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν. Μπορεί να ακολουθήσουν και λίγο διαφορετικούς δρόμους ή να ανακαλύψουν και διαφορετικές πτυχές τους και να απομακρυνθούν λίγο ένας από τον άλλον. Αυτό. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι γίνεται κάτι το οποίο χαλάει.